Εχθές το βράδυ ενημερωθήκαμε για ένα ακόμα περιστατικό μετανάστευσης με περισσότερους από 280 ανθρώπους να προσεγγίζουν νοτίους της Γάβδου. Υπήρξε επικοινωνία τόσο με τον κύριο Περάκη όσο και με την κυρία Στεφανάκη, καθώς και άμεσα η αναζήτηση χώρου για να μπορέσουμε αυτές τις δύο ή τις τρεις ημέρες να μπορέσουμε να φιλοξενήσουμε αυτούς τους ανθρώπους προσφέροντάς τους τα απαραίτητα ώστε να μπορέσουν τελικά να μεταβούν στην Αθήνα. Στην προσπάθειά μας αυτή υπήρξε άμεση ανταπόκριση από την περιφέρεια Κρήτης και από τον Νίκο τον Καλογερή, αλλά και από τον στρατήτο Φλεμετάκη για τον χώρο του εκκλησιακού χώρου της Αγιάς που λειτουργεί και ανήκει στην αναπτυξιακή της περιφέρειας Κρήτης. Υπήρξε κινητοποίηση των δικών μας συνεργείων για να προετοιμάσουμε το χώρο και φυσικά από εθελοντές και από τον Ερυθρό Σταυρό. Αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι το Υπουργείο θα πρέπει επιτέλους να καταλάβει ότι το πρόβλημα αυτό μέρα με τη μέρα γίνεται ακόμα πιο έντονο. Είναι ένα πρωτίστως ανθρωπιστικό ζήτημα και ως τέτοιο πρέπει να το προσεγγίσουμε. Θα πρέπει να απελευθερώσει πόρους προς την αυτοδιοίκηση, η οποία αναλαμβάνει βάρος το οποίο δεν της αναλογεί, δεν είναι θεσμοθετημένες διαδικασίες. Ο Δήμος Χανίων δεν έχει από τον νόμο αρμοδιότητα για να συνδράμει και να βοηθήσει όλους αυτούς τους ανθρώπους, όμως αντιλαμβάνεις ότι δεν μπορούμε να παραμείνουμε απλοί θεατές απέναντι σε όλο αυτό το δράμα το οποίο εξελίσσεται και που δυστυχώς φαίνεται ότι θα ενταθεί το επόμενο διάστημα. Άρα θέλουμε να απευθύνουμε ακόμη μια φορά μια έκκληση και ένα αίτημα ισχυρό προς το Υπουργείο να αναλάβει τις ευθύνες του, να μπορέσει να δώσει ξεκάθαρες οδηγίες για ποια είναι τα βήματα από τον εντοπισμό των ανθρώπων αυτών μέχρι και την τελική τους μετακίνηση στην Αθήνα και σε όποια κέντρα αποφασίζεται να μετακινηθούν και να μπορέσουν να διευκολύνουν την τοπική αυτοδιοίκηση είτε τους Δήμους, πολύ περισσότερο τους μικρότερους Δήμους αλλά και τους Μητροπολιτικούς και την Περιφέρεια ώστε να μπορέσουμε να απαντήσουμε πιστικά σε αυτό το τεράστιο ζήτημα και στην τεράστια ανάγκη που έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Έχει ενεργοποιηθεί η χρηματοδότηση του Υπουργείου ή όχι τελικά, που είχε προαναγγείλει εδώ ο Υπουργός ότι θα άνοιγε ένα κωδικό ακόμα και για Δήμους που δεν έχουν μόνιμες δομές φιλοξενίας. Υπήρξε μια αλλαγή στο νόμο, ψηφίστηκε πριν περίπου 2 μήνες, όπου προβλέπει πλέον τη δυνατότητα στους Δήμους να λαμβάνουν χρηματοδότηση για αντίστοιχες δαπάνες. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει κάτι. Επικοινωνήσαμε και σήμερα και αρμόδια αντιδήμαρχος με τα αντίστοιχα τμήματα του Υπουργείου. Τους ενημερώσαμε. Εμείς σε μια εξαιρετικά πιεστική κατάσταση για τα οικονομικά μας καταφέρνουμε και βρίσκουμε αυτούς τους πόρους που χρειάζονται για να καλύψουμε τις ανάγκες. Όμως θα πρέπει αυτοί οι πόροι να καλυφθούν από το Υπουργείο. Διαφορετικά θα λείψουν από άλλες λειτουργίες του Δήμου και νομίζω ότι αυτό δεν μπορεί να συνεχίζεται.